σύνοδο, η οποία ζήτησε από την κυβέρνηση, ομόφωνη ήταν η απόφαση, να εξετάσει το υγειονομικό πρωτόκολλο που αφορά τους εκκλησιασμούς για Κυριακές και Αργίες και ζητάει αμέσως πλην σαφώς την επαναλειτουργία των εκκλησιών κάτω από πρωτόκολλα βέβαια και μέτρα ασφαλείας. Η κανονολόγος, η δόκτωρα Αρετή Δημοσθένους, είναι μαζί μας, είναι στην παρέα του Πρωτοσέλιδου. Καλημέρα σας, κυρία Δημοσθένους. Καλημέρα σας, κύριε Δημητρόπουλε, και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ που είστε μαζί. Μετά από καιρό, φιλοομολογήσω, και βέβαια πάντα δική μου ευθύνη αυτό. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα δίλημμα. Η Εκκλησία, η Ιερά Σύνοδος λέει ανοίξτε εκκλησίες, να πάμε να λειτουργήσουν οι ιερείς. Οι πιστοί, πάρα πολλοί πιστοί, λένε επίσης γιατί ανοίγεται κέντρα εμπορικά και τα λοιπά, μικρότερα, μεγαλύτερα, και όχι στις εκκλησίες. Εσείς έχετε μία πρόταση άλλη που θεωρώ κατά την ταπεινή μου άποψη και πολύ εφικτή. Είναι ότι μπορούμε να κάνουμε λειτουργίες σε υπαίθριους χώρους. Θα σας απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Ναι, έχω άποψη διαφορετική. Αυτές τις μέρες, ξέρετε, κυρία Δημητρόπουλε, σκεφτόμουν αυτό το τραγούδι, το τραγουδό δηλαδή, όχι το σκεφτόμουν, του Νίκου του Ξυλούρη, αυτό τον κόσμο, τον καλό, τον χιλιομπαλωμένο και μη βαριά τον παίρνεις. Αυτό το ριζίτικο τραγούδι, το ριζίτικο, μάλιστα. Ναι, ναι, μου αρέσει τόσο πολύ γιατί είναι τόσο χαρακτηριστικό. Είναι τόσο χιλιομπαλωμένος αυτός ο κόσμος και πρέπει ακόμα να τον μπαλώσουμε. Και όμως λέει μη βαριά τον παίρνεις, άλλοι τον καρτερούνε, άλλοι θα γεννηθούν. Οπότε πού πάει η ευθύνη μας για την μελλοντική γενιά και κανείς δεν δέχεται... Κανείς δεν λέει συγγνώμη ή δεν παραδέχεται λάθος αυτές τις μέρες, ειδικά για τον προϋπολογισμό, αλλά και για τον ιό και για ό,τι γίνεται σε όλη τη φάση της καταπολέμησης του ιού, αλλά και της ανύψωσης ουσιαστικά της οικονομίας η οποία πέφτει. Ναι. Εγώ έζησα στην Κίνα, στην Ιεραποστολή, με τον Άγιο Αλβανία, στον Αναστάσιο Γιαννουλάτο. Και εκεί τώρα μιλάτε για τον Αναστάσιο, έναν εκ των κορυφαίων ιεραρχών, με ένα λόγο μοναδικό, αλλά και ένα ήθος αξεπέραστο. Τιμή σας που το λέτε και τιμή μου που το ακούω, διότι είναι ο μόνος στο παγκόσμιο με τέτοιο ήθος και τέτοια αγιότητα και τέτοια ακαδημαϊκότητα. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Τώρα, εδώ στο προκείμενο υπάρχει ένα μπλέξιμο τώρα. Για πέστε μου. Αυτό θα έλεγα, ότι όταν ήμασταν μαζί στην Αφρική ένα ολόκληρο καλοκαίρι, μόνο υπαίθριες λειτουργίες παρακολουθούσαμε. Ναι. Γιατί οι ναοί ήταν μικροί, δηλαδή το έχω συνηθίσει. Έχω ζήσει υπαίθριες λειτουργίες και στην Κίνα, σε πολλές άλλες χώρες. Οι μόνοι που δεν είμαστε ευέλικτοι είμαστε οι Κύπροι και οι Έλληνες. Θέλουμε το κάθισμα μας, το βελούδινο μαξιλάρι μας, δεν ξέρω εγώ τι θέλουμε, για να παρακολουθήσουμε θεία λειτουργία. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτό το τι θέλουμε, είναι και το πώς συνενούμε, τι ευελιξία υπάρχει. Υπάρχουν τριών ειδών ανοσοποιητικά. Το ένα είναι το πνευματικό ανοσοποιητικό, να δυναμώσουμε την πίστη μας, να μην τα καταργήσουμε όλα. Η πίστη είναι ένας δυνατός πυλώνας. Θυμάστε και παλιά το είχαμε συζητήσει. Ο κόσμος παίρνει ελπίδα, έχει ένα αποκούμπι την πίστη. Το άλλο το ανοσοποιητικό είναι του σώματος μας. Να είμαστε δυνατοί για να αντιμετωπίσουμε τις ασθένειες. Εγώ έχω κρεμάσει και σκόρδο, δεν ξέρω αν το βλέπετε εδώ πίσω πάνω στο δεντράκι. Το βλέπω. Και ο σύζυγός μου μου λέει πού καταντήσαμε. Λέω αφού τον τρώω, και ξέρετε, εγώ είχα μεγάλο πρόβλημα να τρώω σκόρδο. Και ένας Κινέζος πριν 2,5 μήνες μου λέει αν δεν τρως την έδαψες τώρα με τις πανδημίες. Και άρχισα η καημένη να τον τρώω. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Εν πάση περιπτώσει, έρχομαι τώρα επί το. Και το τρίτο είδος ανοσοποιητικού είναι το ανοσοποιητικό της οικονομίας. Αν πέσει η οικονομία μας, είναι που θα δουν κάποιοι να πέφτει το σύστημα υγείας και να μην έχουμε λεφτά για τις εντατικές. Και την οικονομία δεν την σκέφτονται. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα της θρησκείας είναι πολύ σπουδαίο. Βέβαια, η θρησκεία, εγώ δεν είμαι από αυτούς που λέω να καταργηθούν τα μέτρα εν ονόματι της θρησκείας. Ούτε ο Χριστός θέλει αυτό το πράγμα και ούτε ο καθηγητής μου Αναστάσιος Γιαννουλάτος. Πρέπει να εφαρμόσουμε τα μέτρα, να μην πάθουμε πανικό. Αλλά ξέρετε, κύριε Δημητρόπουλε, η Γερμανία θα ανοίξει τις εκκλησίες τα Χριστούγεννα. Αλλά δεν θα τραγουδούν μαζί, δεν θα ψάλουν μαζί. Εκεί όλοι ψέλνουν μαζί, οι Ρωμαιοκαθολικοί και οι Προτεστάντες. Θα τους απαγορευτεί αυτό, τους ήδη έχει απαγορευτεί, για να μην εκπνέουν, εάν κάποιοι είναι ασυμπτωματικοί στον κορονοϊό. Και η Αγγλία θα αφήσει να πάνε στην εκκλησία. Πιστεύω ότι και εδώ θα αφήσουν. Δεν νομίζω ότι δεν θα αφήσουν. Αλλά το ερώτημά μου, που σας ευχαριστώ. Γι' αυτό ουσιαστικά με βγάλατε σήμερα, είναι γιατί να μην είμαστε ευέλικτοι και γιατί να μην θέλουμε να κάνουμε σε ένα μεγάλο στάδιο μια υπαίθρια θεία λειτουργία χριστουγεννιάτικη ώρα 3 το μεσημέρι. αν φοβόμαστε ότι θα βρέξει, να κρατάμε και τις ομπρέλες, να έχουμε αποστάσεις. Έχουμε τόσα πολλά στάδια. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί είναι τόσο δύσκολο να αλλάξουμε στυλ ζωής. Και ξέρετε, θα χρειαστεί να αλλάξουμε στυλ ζωής. Ναι. Γιατί αυτό το πράγμα και να φύγει θα έρθει άλλο. Ο κόσμος ερυπάνθηκε. Ερυπάνθηκε και από τα νητρικά και από τα φάρμακα και από τις βιομηχανίες. Αυτή και την εισήγηση την κάνατε στην Ιερά Σύνοδο, κυρία Δημοσθένους? Για να κάνεις μια εισήγηση στην Ιερά Σύνοδο πρέπει να κάνεις επίσημο γράμμα. Και το πρωτόκολλο δεν δέχεται επίσημα γράμματα από ειδικούς οι οποίοι δεν είναι σύμβουλοι στην Ιερά Σύνοδο. Δηλαδή θα έπρεπε να το κάνω ως λαϊκός. Δεν θα συζητιόταν. Έχω μιλήσει με κάποιους συνοδικούς, οι οποίοι βέβαια το σκέφτονται. Κάποιος μου είπε μια μέρα, μα αν πέσει κάτι μέσα στο Άγιο Ποτήριο θα πρέπει να το καταλύσουμε, επειδή θα είναι υπαίθρια. Λέω, μα θα έχετε κιόσκι, θα έχετε ομπρέλα. Το φοβούνται, δεν έχουν δει. Ο χριστιανισμός, όπως και η δημοσιογραφία, είναι δύο πράγματα τα οποία μπορούμε να τα συγκρίνουμε. Είναι εμπειρία. Όσο και να σπουδάσει κάποιος δημοσιογραφία, αν δεν βγει στο πλατό, αν δεν χειριστεί το μικρόφωνο, έτσι δεν είναι? Σωστά. Το ίδιο και η θρησκεία. Η θρησκεία είναι ακόμα μεγαλύτερη εμπειρία. Αν δεν το δεις να γίνεται, αν δεν το ξεφοβηθείς, αν δεν δεις τα ωφέλη του, δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν λέω ότι όλοι οι συνοδικοί δεν έχουν δει υπαίθριες θείες λειτουργίες, αλλά φροντίζουν να ανοίξουν οι εκκλησίες με τον παραδοσιακό τρόπο. Εγώ σας λέω και να ανοίξουν την ημέρα των Χριστουγέννων, θα ξανακλείσουν την επόμενη, αφού τα κρούσματα ανεβαίνουν. Οπότε ναι, πρέπει να δούμε πώς θα γιορτάσουμε ακόμη και στους δρόμους, να γίνουν θείες λειτουργίες ακόμη και στους δρόμους. Στην Κίνα γίνονται οι λεγόμενες family churches, οι εκκλησίες στην οικογένεια. Ναι, αλλά αυτά έχει κάποιες μητροπολίτες ιεράρχες, όπως είναι ο Μητροπολίτης ο Άγιος Μόρφου, ο οποίος δεν θέλει να ακούσει κουβέντα γι' αυτό. Αντίθετα, καλεί τον κόσμο να πάει στην εκκλησία. Έχουν μια άλλη φιλοσοφία και προσέγγιση για τη λειτουργία. Ξέροντας βέβαια ότι στην Κύπρο ο ελληνισμός είναι βαθιά θρησκευόμενος. Πιστεύει, θέλει να πάει να προσκυνήσει την εικόνα του, να μπει στο χώρο εκείνο με κατάνοιξη, όλα αυτά. Δεν ξέρω αν είναι έτσι ή αν μπορεί να αλλάξει αυτό. Να το σχολιάζουμε. Και ο Άγιος Πάφουκτης είπε να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, που ακούγεται λογικό. Ο Άγιος Μόρφου δεν συζητεί άλλους τρόπους εκκλησιασμού όπως εμείς αυτή τη στιγμή. Μένει στους παραδοσιακούς και λέει ότι στην εκκλησία δεν υπάρχει τρόπος κάποιος να κολλήσει. Εγώ ως κανονολόγος, αλλά και ισλαμολόγος, γιατί βλέπω τι γίνεται και στο Ισλάμ, τι υπαίθριες προσευχές κάνουν στα τζαμιά, έξω από τα τζαμιά, που είναι τεράστιοι πληθυσμοί, κυρία Δημητρόπουλε. Δεν θα μπορούσαν να χωρέσουν σε ένα τζαμί. Και έχω πάει και έχω δει ότι αυτό γίνεται. Τώρα θα πει κάποιος, τι συζητά αυτή το Ισλάμ με το χριστιανισμό? Μα δεν μπορούμε να είμαστε μόνοι μας, ως θρησκεία και να λέμε αυτό, αφού είναι μια πανδημία και είναι παγκόσμια η πανδημία. Απλά με τον Άγιο Μόρφου θα ήθελα να πω, χωρίς ούτε να διαφωνήσω ούτε να συμφωνήσω, ότι συζητούμε τώρα την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του, και αν ανοίξουν οι εκκλησίες πόσο κόσμος θα μπει, αφού δεν θα μπορεί να μπει, θα μπορούν να μπουν 70. Άρα γιατί να μην οργανώσουν υπαίθριες θείες λειτουργίες? Πιστεύω ότι οι δημοσιογράφοι θα βοηθήσετε στο να το καταλάβουν. Πάντως, κυρία Δημοσθένους, την περασμένη Κυριακή είχε πιστούς που μείναν στα αυτοκίνητά τους έξω από την εκκλησία ή ήταν έξω στο προάβλιο της εκκλησίας με το καρεκλάκι τους. Βρήκαν τρόπους οι άνθρωποι να εκκλησιαστούν. Ναι, το έχω δει και προχθές εδώ στον Άγιο Στυλιανό, στην Κάτω Λακατάμια, περίμεναν μέσα στη βροχή γυναίκες και μια μάλιστα θύλαζε το παιδί της και περίμενε να κοινωνήσει. Και μου έστειλε μήνυμα κάποια άλλη που ήταν εκεί, κοίταξε κατάντημα. Λέω, εντάξει, υπήρχε μια μικρή βεράντα εκεί στην εκκλησία του Αγίου Στυλιανού. Ο λίγος κόσμος βρίσκει τρόπο. Ο πολλής κόσμος, και τα Χριστούγεννα είναι η κατεξοχήν γιορτή της μεταρρύθμισης που έφερε ο Ενανθρωπίσας Χριστός στη γη. Αυτό το παραδέχονται και οι μουσουλμάνοι και οι βουδιστές και οι κομφουκιανοί όλοι. Έφερε την ελπίδα της συγχώρεσης. Η συγχώρεση δεν υπήρχε. Έφερε την ειρήνη. Πρέπει να γιορταστούν τα Χριστούγεννα. Οπότε εγώ, η καημένη, καλώ έτσι σε περισσότερη ευελιξία την εκκλησία. Όχι ότι εγώ δεν είμαι εκκλησία, αλλά αυτούς που αποφασίζουν. Βέβαια τώρα θα μου πει ο Αρχιεπίσκοπος είναι τόσο άρρωστος, θα κάτσει να κάνει υπαίθρια θεία λειτουργία. Δεν λέμε να κάνει ο Αρχιεπίσκοπος υπαίθρια θεία λειτουργία, να κάνουν οι άλλοι και αυτός να μείνει μέσα στην εκκλησία. Αν κάποιος είναι άρρωστος, τον οποίο βέβαια Αρχιεπίσκοπο μας πολύ τον σέβομαι και τους υπόλοιπους συνοδικούς, μπορούν αυτοί να μείνουν στις εκκλησίες μέσα και να βγάλουν ιερείς νεαρούς, να κάνουν τις υπαίθριες θείες λειτουργίες και να χαρεί ο κόσμος αυτή τη γιορτή της ελπίδας και της ειρήνης. Δεν θα αποφύγω τον πειρασμό να σας ρωτήσω τώρα, μια και το κουβεντιάζουμε, ποια είναι η δική σας άποψη όσον αφορά τη θεία κοινωνία, τη θεία μετάληψη, σε συνθήκες κορονοϊού? Δεν θα σας πω τη δική μου γνώμη, θα σας πω του πατέρα μου. Ξέρετε, ο πατέρας μου ήταν ο Γέροντας Εμιλιανός στο Κελάκι. Και είχε κοινωνήσει πολλούς αρρώστους διαφόρων ασθενειών και δεν είχε κολλήσει ποτέ. Μια φορά είχαν πάει με τον πατέρα Γεώργιο τον Καλαντζή πάνω στον Άγιο Γεράσιμο στη Ζωγράφου, κοντά στη θεολογική σχολή. Και τη μια μέρα κοινώνησαν τον αείμνηστο Άγιο Πορφύριο, του οποίου πνευματικό παιδί ήταν ο πατέρ Γεώργιος. Και την άλλη μέρα γύριζαν και κοινωνούσαν ασθενείς σε διάφορα ιδρύματα. Και μετά όταν ήρθε ο πατέρας μου στο σπίτι, στο διαμέρισμα που νοικίαζα στα Ανελίσσια, τον ακούω που λέει στη μαμά μου, τώρα θα δεις, εγώ δεν έχω κολλήσει. Του λέει, τι κοινώνησες, και είπε διάφορες ασθενείς. Δεν είχε κολλήσει, δεν μεταδίδεται, αλλά ξέρετε τι μου είπε μετά όταν τον ρώτησα εγώ, τότε που τελείωνα τη θεολογική σχολή. Μου λέει, παιδί μου, είναι θέμα πίστης. Κάποιος δεν κολλά με τη Θεία Κοινωνία, αλλά αν δεν έχει δυνατή πίστη και έχει χλιαρή πίστη, μπορεί να κολλήσει έξω από την Εκκλησία και μετά θα σκεφτεί ότι το κόλλησε μέσα στην Εκκλησία. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτή. Βέβαια γίνεστε, βέβαια. Για να κοινωνεί κάποιος. Μου απαντάτε με διπλωματικό τρόπο, αλλά το σέβομαι. Όχι, είναι πραγματικός, είναι ένας εμπειρικός τρόπος. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι δεν κολλάς, και στην Αφρική κοινώνησα μετά που κοινώνησαν 2.000 κόσμος μια μέρα. Μιλούμε για 3 ώρες Θεία Κοινωνία. Και μετά να χορεύουν και να τρώνε καλαμπόκι. Και στην Αφρική υπήρχε και μαλάρια τότε. Βέβαια, εγώ είχα κάνει το εμβόλιο, αλλά δεν έχει σχέση τι εμβόλια κάνεις. Ανά πάσα στιγμή μπορείς να κολλήσεις. Και δεν κολλήσα. Αλλά πιστεύω ότι δεν μεταδίδεται ιός. Για αυτούς όμως όλους που ίσως να μην πιστεύουν τόσο πολύ, καλύτερα να μην κοινωνήσουν, να περιμένουν να τελειώσει η πανδημία. Μην με παρεξηγήσουν τώρα και να πούν ότι η Αρετή είπε να μην κοινωνήσουμε. Λέω για αυτούς που δεν έχουν δυνατή πίστη και έχουν έστω και μια αμφιβολία. Μια χαρά είναι τα λέτε. Μια χαρά τα λέτε, κύριε Δημοσθένους. Θα τα κουβεντιάσουμε ξανά, γιατί εκτιμώ ιδιαίτερα και τις απόψεις σας γενικότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση. Εύχομαι. Τιμή μου, να είστε καλά. Υγεία πάνω απ' όλα, να είστε καλά. Λοιπόν, φεύγουμε από το θέμα της Εκκλησίας. Θα πάμε σε ένα ρεπορτάζ να δούμε για τα χρυσά διαβατήρια. Τι γίνεται εκεί. Μήλος, βέβαια, επηρεάζει τα πάντα, και την λειτουργία του Κοινοβουλίου και προϋπολογισμούς. Και αμέσως μετά θα δούμε, φίλες και φίλοι, τι μπορεί να σημαίνει η καταψήφιση του προϋπολογισμού για την οικονομία